Πρόσκαιρη ήταν η βελτίωση του καιρού στην Κρήτη, καθώς νέα κακοκαιρία αναμένεται από το Σάββατο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για ακραία φαινόμενα στο νησί, αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης εβδομάδας. Τα φαινόμενα, ναι, μεν κατά τόπους θα δώσουν κάποιες μικροεντάσεις, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορεί να αγγίξουν οριακά ακραίες καιρικές συνθήκες. Φυσικά, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι εξαιτίας της παρατεταμένης βροχόπτωσης του πρώτερου διαστήματος, έστω και μία μικρή βροχόπτωση τώρα σε κάποιες περιοχές μπορεί να προκαλέσει μια κατολίσθηση. Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι και την Παρασκευή. Από το πρωί του Σαββάτου το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει αρχικά από τα δυτικά και νότια και στη συνέχεια και στα ανατολικά. Θα δώσει, ναι μεν, βροχές οι οποίες κατά τόπους δεν αποκλείεται να είναι έντονες, ιδιαίτερα από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά, με τις χιονοπτώσεις όμως να περιορίζονται σε αρκετά μεγάλα υψόμετρα, και φαίνεται ότι την ένταση του καιρού θα τη δούμε στην Κρήτη από την Κυριακή το απόγευμα και ιδιαίτερα για την Δευτέρα, και πιθανά κάποια φαινόμενα να κρατήσουν και για την Τρίτη. Η πολύ ψυχρή εισβολή από τη βορειοανατολική Ευρώπη, η οποία φαίνεται να κατέρχεται με μεγάλη ταχύτητα από τα βόρεια τμήματα της χώρας μας προς το Αιγαίο, πιθανό να προκαλέσει χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Από το Σάββατο το βράδυ και για την Κυριακή δεν αποκλείεται να σημειώνονται και κάποιες χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές του νησιού, με υψόμετρα όμως που θα καθορίζονται περίπου πάνω από τα 1000 μέτρα και ίσως και λίγο υψηλότερα για τις δυτικές περιοχές, ενώ πάνω από τα 1200 με 1400 μέτρα θα είναι για τα ανατολικά. Προβλήματα αναμένεται να προκαλέσει η ενίσχυση των ανέμων, που θα μεταβληθούν σε βόρειους από την Κυριακή το βράδυ και θα φτάσουν σε ένταση τα 9 μποφόρ. Οι βόρειες περιοχές των Χανίων είναι εκείνες που θα επηρεαστούν περισσότερο. Θα προκαλέσουν και ένα υψηλό κυματισμό στις βόρειες παράκτιες ζώνες του νησιού. Οι άνεμοι αυτοί, από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα, είναι αρκετά ενισχυμένοι, με τις εντάσεις τους να ξεπερνούν ακόμη και τα 8 και 9 μποφόρ. Η σταδιακή απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού προς τα ανατολικά από την Κυριακή το βράδυ απαιτεί, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, μεγαλύτερη προσοχή, καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει, έστω και πρόσκαιρα, ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί.